Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για να μεταφέρει στους ομολόγους του τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά η υλοποίηση του μνημονίου με την εισαγωγή του πρώτου πολυνομοσχεδίου. Τώρα που οι εκλογές είναι παρελθόν για τους Έλληνες, ήρθε η ώρα για την έγκαιρη υλοποίηση των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν το καλοκαίρι. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να αρχίσουν με τις προτεραιότητες που αποφασίστηκαν. Αυτό είναι προς όφελος της Ελλάδας και γιατί θα ανακτήσει την αξιοπιστία της, αλλά και γιατί θα μπορέσει να εκταμιευθεί η υποδόση των 2 δις ευρώ. Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ ζήτησε να μην κλείσει το μεταρρυθμιστικό παράθυρο, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά τους επόμενους μήνες. Είναι λοιπόν σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το μεταρρυθμιστικό momentum και θεωρώ ότι η διατήρηση της μεταρρυθμιστικής στάσης είναι καθοριστική για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης εντός και εκτός Ελλάδας. Σε γενικές γραμμές πάντως, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης προσήλθαν στο Eurogroup με διάθεση να ακούσουν τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, παραπέμποντας τις κρίσιμες αποφάσεις για τον επόμενο μήνα. Σχετικά με την Ελλάδα, next month. Τον επόμενο μήνα. Ιδιαίτερα γλαφυρές ήταν και οι δηλώσεις Σαπέν στο πρακτόριο Bloomberg. Θα πάρουμε τη θερμοκρασία της νέας κυβέρνησης. Θέλουμε να δούμε την αποφασιστικότητά της να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της με βάση τη συμφωνία του Ιουλίου και εντός του σωστού χρονοδιαγράμματος. Σε μια τυπική διαδικασία, καθώς είχε ήδη υπάρξει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο στο Euroworking Group, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και οι ομόλογοί του επικύρωσαν τη λίστα των 48 προαπαιτούμενων που πρέπει να προχωρήσουν ως τις 15 Οκτωβρίου προκειμένου να ξεκλειδώσει η πρώτη υποδόση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη θεωρία πρόκειται για τα πιο εύκολα μέτρα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη στρατηγική για τα κόκκινα δάνεια, την αυστηροποίηση των κριτηρίων προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, το νέο ποινολόγιο για τις φορολογικές παραβάσεις, τις αλλαγές στις 100 δόσεις, τη σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, την ενοποίηση των επικουρικών ταμείων, τις αποφάσεις για τις πρόωρες συντάξεις, το κυβερνητικό σχέδιο για την αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, το σχέδιο εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το ιδιοκτησιακό των φαρμακοποιών, την αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, εκτός αν βρεθούν ισοδύναμα, ενώ ισοδύναμα πρέπει να βρεθούν και για να μην ισχύσει ο ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πριν το Eurogroup, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είχε κατηδίαν συζητήσεις με τους Γερούν Ντάισελμπλουμ και Μισελ Σαπέν, οι οποίοι και του διεμήνυσαν ότι δεν αρκεί μόνο η ψήφιση των προαπαιτούμενων, με το πρώτο πολυνομοσχέδιο να αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αλλά πρέπει να υπάρξει και υλοποίηση των αποφάσεων. Σε γενικές γραμμές, η κατεύθυνση που ακολουθείται είναι η σωστή. Δεν θα πρέπει όμως να δοθεί η εντύπωση ότι αν η συμφωνία δεν συνεχίσει να υλοποιείται, εμείς απλώς θα κοιτάμε άπραγοι. Ανεξάρτητα από τις διαβεβαιώσεις Τσακαλώτου, οι δανειστές ανέμεναν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, εκτιμώντας ότι εκεί θα δοθεί το στίγμα της νέας διακυβέρνησης. Παρουσιάστηκαν πάντως διατεθειμένοι να δώσουν χρόνο στο νέο κυβερνητικό σχήμα, γνωρίζοντας ότι η δεύτερη λίστα με τα προαπαιτούμενα, αυτή του Νοεμβρίου, είναι και η πιο δύσκολη, αφού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το μισθολογικό στο δημόσιο, τη μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος και το συνταξιοδοτικό. Ας περιμένουμε. Στην Ελλάδα έγιναν πριν από λίγο καιρό εκλογές. Η νέα κυβέρνηση μόλις σχηματίστηκε. Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, είναι νωρίς να μιλάμε για καθυστέρηση στο ελληνικό πρόγραμμα. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος παρουσίασε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2016, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό προς το παρόν βασίζεται στις μακροοικονομικές προβλέψεις του μνημονίου, αναμένεται όμως να υποστεί σημαντικό lifting μέχρι την ψήφιση του το Δεκέμβριο.